Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο χωράφι μου. Είμαι εδώ μπροστά στην φυσική υπαίθρια κουβεστοποίηση που εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια και αν κρίνω από τα αποτελέσματα θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο όποιος ενδιαφέρεται να κάνετε και εσείς το ίδιο. Καταρχήν είναι σημαντικό όταν έχουμε φυσικό χώρο να βρούμε το κατάλληλο σημείο που δεν μας εμποδίζει μέσα στο χωράφι μας, να χωροθετήσουμε δηλαδή πού θα την κάνουμε την κουβεστοποίηση. Εγώ επέλεξα αυτό το χώρο και μάλιστα με το σκεπτικό ότι μετά το τέλος της κουβεστοποίησης θα με βοηθήσει ό,τι απομείνει να βελτιστοποιήσει το έδαφος μου, που είναι εδώ ένα σημείο που δεν μπορώ να πω ότι έχει τόσο καλές αποδόσεις όσο το υπόλοιπο. Γι' αυτό και εδώ κάνω και ένα πείραμα. Έχω φυτέψει μπροστά από την κουβεστοποίηση, αν δείτε, κολοκυθάκια, τα οποία τα θρέφω, θα ταΐζω με το κόμποστ. Θα είχατε δει και ένα βίντεο με τη μικρή, που τη βάζω και βοηθάει, που παράγεται από την κουβεστοποίηση, για να δούμε και την ανάπτυξή του στην πορεία. Λοιπόν, μετά από την χωροθέτηση, αφού βρείτε το χώρο, κάνετε και την οριοθέτηση. Εγώ επέλεξα με κλαδιά που υπάρχουν στο κτήμα. Θα τα κόψω, θα τα τεμαχίσω, με μία πέτρα τα χτυπάω και τα βάζω και καλά μέσα. Είναι μία σχετικά εύκολη, θα έλεγα, διαδικασία. Ξέρω, ανοίγεται εδώ μία τρύπα και μετά το χτυπάτε από πάνω. Μπει πιο μέσα. Είναι μια έτσι φυσική οριοθέτηση. Λοιπόν, τώρα στην βάση, μέσα από την οριοθέτηση, έχουμε βάλει αυτά τα κλαδιά, όπως βλέπετε εδώ. Αυτά τα βάζουμε από κάτω, γιατί βοηθούν πολύ στο να παίρνει αέρα η κομποστοποίηση. Στη συνέχεια, φυσικά ό,τι κλαδέματα άλλα έχουμε, πράσινα έχουμε από τους κήπους μας και τα λοιπά, εννοείται ότι τα βάζουμε εδώ και δεν τα πετάμε στον κάδο όπως πολύ συχνά βλέπουμε, ειδικά στις μεγαλύτερες πόλεις. Τα απορρίμματά μας μαζί με τα κλαδέματά μας, στους κάδους, τους πράσινα. Λοιπόν, στη συνέχεια, ό,τι αποφάγια έχετε από την κουζίνα σας, οργανικά, τα φέρνετε εννοείται εδώ. Βέβαια, σε ένα άλλο βίντεο σας είχα δείξει πως κάνουμε κομποστοποίηση στην ταράτσα μας. Αυτή ήταν άλλη περίπτωση με τα τελάρα. Εδώ, όταν είμαστε στη φύση, θα την κάνουμε εδώ. Εδώ είναι τα αποφάγια μας. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο τώρα. Τα ξερά ψωμιά, τα καρύδια από τις μπανάνες. Τα σκορπίζουμε. Καλό είναι να ανοίξουμε όταν θα έχουμε κάτι που θα είναι πιο υγρό, σαν σούπα κτλ. Καλό είναι να ανοίξουμε μία τρύπα και να το ρίξουμε μέσα. Όταν είναι πιο ξερά, μπορούμε να τα διασκορπίσουμε σε όλη την επιφάνεια. Όπως κάνω εγώ τώρα. Να τα πιο υγρά και δεν βάλω σε ένα σημείο. Λοιπόν, στη συνέχεια, επειδή θέλουμε ειδικά αυτά που έχουν, που οδηγούνται προς το να σαπίσουν, θέλουμε να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τους εργάτες μας, τους βιοποδομητές, οι οποίοι θα δουλέψουν μέσα, δουλεύουν στη βάση, στη μάζα της κομποστοποίησης. Θα λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους εργάτες. Λοιπόν, οπότε, καλό είναι, εάν είναι κάτι που είναι σάπιο και μυρίζει, να το σκεπάσουμε με ένα ήδη υπάρχουν κόμπος που έχει ήδη πέσει. Εάν μόλις ξεκινάμε την κομποστοποίηση, τότε θα πρέπει να βρούμε φυλόχωμα κάτω από κάποιο δέντρο. Εγώ τώρα θα τα χτυπήσω λίγο για να ενοποιηθούν με το υπόλοιπο όγκο. Δεν χρειάζονται τα συγκεκριμένα περισσότερο φυλόχωμα.
Γιατί δεν είναι τόσο σάπια. Αν είναι σάπια, τότε θέλουν οπωσδήποτε για να αποφύγουμε τις οσμές. Εάν βάζουμε μέσα πορτοκάλια, λεμόνια, γενικά ξινά, αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι δεν πλησιάζουν γάτες, ποντίκια κτλ. Φυσικά, όταν είναι ενοποιημένος όγκος, δεν πλησιάζουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είναι καλό να υπάρχει μια συνοχή, να μην υπάρχουν κενά μέσα στην κομποστοποίηση. Λοιπόν. Ωστόσο, επίσης πολύ σημαντικό είναι αυτά τώρα να τα σκεπάσουμε με πράσινα, τα οποία βοηθούν στο να πάρει και υγρασία το κόμποστ. Επειδή είναι, έχουν τη χλωροφύλλη, είναι υγρά, και μετά τα ξαναχτυπάμε. Και έτσι τα σκεπάσαμε, αυτά που ρίξαμε. Επίσης, στη βάση της κομποστοποίησης και εκεί λειτουργούν οι αποδομητές, εκεί που είναι πιο σκοτεινά και υγρά, που σαπίζουν τα φύλλα και γενικά εργάζονται είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω. Τι άλλο. Έχει σημασία οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή το καλοκαίρι να ρίχνουμε πιο πολλά πράσινα και να το διαβρέχουμε, να το ξεκάζουμε με το λάστιχο τις απογευματινές ώρες, αν θέλουμε οι εργάτες αυτοί να εργαστούν περισσότερο. Βέβαια υπάρχει και η άλλη περίπτωση του καλοκαιριού που τα αφήνεις και ξηραίνονται όλα αυτά, οπότε λειτουργεί η ξήρανση. Το χειμώνα, σε ένα φυσικό χώρο η βροχή κυλάει, η υγρασία αναπτύσσεται, ειδικά στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο πολύ, έχουμε και ήλιο και βροχή, οπότε έρχεται μια ισορροπία γενικά και λειτουργεί μόνο το σύστημα, όπως και την άνοιξη και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι άλλες ερωτήσεις έχετε μπορείτε να μου κάνετε. Πάντως αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.